Καλή, γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και το δω είναι άλλο ένα βλογκάκι. Ενδιαφέρον βλογκάκι το σημερινό, κόσμο μου. Θα έχουμε live update, θα σας πω τι έχει αλλάξει τη ζωή μου. Θα σας πω την τράβαλα είχα πάλι αυτές τις μέρες, γιατί σε δουλειά να βρισκόμαστε. Μην ηρεμήσω εγώ ποτέ. Με πετυχαίνετε πάλι στο αυτοκίνητο, πάλι στην ίδια φάση. Πάω το παιδί στο πάρκο. Να το. Τερατίδιο, πάμε στο πάρκο και μετά θα γυρίσουμε σπίτι να πλύνουμε πιάτα, κλασικά να καθαρίσουμε, να κάνουμε δουλειές, να μαγειρέψω. Οπότε πάλι θα τα πούμε σήμερα, θα περάσουμε τη μέρα μαζί, θα σας πω και τα νέα μου και όλα και όλα και όλα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Το μαλλί μου τζίβες. Ναι. Πρέπει να το λούσω κιόλας. Επίσης εδώ πίσω είναι τώρα, περνάνε διάφοροι και μαζεύουν από τους κάδους μπουκάλια και πάνε και τα βάζουν για ένα κύκλο και παίρνουν λεφτά. Και εμένα για κάποιο λόγο δεν ενοχλούν, με εκνευρίζουν τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί, με εκνευρίζουν απίστευτα. Δηλαδή να βγαίνω από το σπίτι μου τώρα και να είναι απ' έξω ακριβώς στον κάδο βουτυγμένο σαν ένας μπάρμπας και να ψάχνει να βρει μπουκάλια. Δεν ξέρω γιατί με εκνευρίζει, ίσως είναι λίγο κακή αυτό που λέω, αλλά με εκνευρίζουν απίστευτα. Απίστευτα αυτή, η συγκεκριμένη. Αυτά, σας αφήνω και πάω στο πάρκο. Ακούγοντας ελληνικό ραδιόφωνο να μερακλώνουμε και πίνοντας κρύο φρέντο καπουτσίνο γλυκό με κανέλα και στέβια, την τυρό της στέβια. Θα σας τα πω και αυτά. Σε ποιον αγριεύεις? Σε ποιον αγριεύεις? Τρομάρα της. Λοιπόν, δεν σας έδειξα deep το πάρκο. Βέβαια νομίζω ότι δεν σας ενδιαφέρει κιόλας, αλλά ναι. Γιατί πρώτον κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ έξω στην εξοχή, γιατί είναι ανοιχτά και είναι και το νερό δίπλα και φυσάει και τους 4 βαθμούς τους νιώθεις μίαν 4 βαθμούς, οπότε δεν ντύθηκα πολύ καλά. Πάντα ξεχνιέμαι γιατί πάω με καιρούς αστόριες, εδώ είναι πιο τέτοιο, πιο ανοιχτά. Επίσης είχαμε δράματα στο πάρκ. Σε ποιον αγριεύει ρε παιδιά? Το τέρες, τάχα μου, τι τρόμαξαν τόσο. Κυρία από εδώ, η drama queen, είχε ανέβει πάνω στο παγκάκι για να ζητιανέψει τρίτς από την κυριούλα που καθόταν στο δίπλα παγκάκι και την κράταγα εγώ, γιατί της έσπασε τα νεύρα της κυριούλας βέβαια. Δεν φταίει αέρα, φταίει η κυριούλα που έφερε τρίτς στο πάρκο. Γενικά αυτό να το ξέρετε, αν ποτέ βγαίνετε σε dog park, μην παίρνετε τρίτσι μαζί σας γιατί έρχονται τα σκυλάκια να σας ζητιανεύουν. Γιατί τα μυρίζουν. Τέλος πάντων, και την κράταγα εγώ όρθια, ακριβώς μπροστά στο παγκάκι, άρια πάνω στο παγκάκι, την κράταγα από το κολάρι για να μην καβαλήσει την κυρία. Ξαφνικά την ακούω να ουρλιάζει μπροστά στα μάτια μου. Λέω τι έπαθε, και είχε κολλήσει το πατούσι της, το πόδι της, ανάμεσα στα δύο ξυλάκια του παγκακίου και άρχισε να ουρλιάζει και να κλαίει, ξεσήκωσε όλο το πάρκο. Το βγάλαμε το πατούσι. Η κυρία εντωμεταξύ νόμιζε ότι πανικοβλήθηκε πιο πολύ και από την Άρια που ουρλιάζε. Η Άρια μετά το έπαιζε κουτσί, δεν ήταν κουτσί, την ξέρω. Λέω θα περιμένω 5 λεπτά να δω αν είναι οκ. Okay. Γιατί θα την πηγαίνω φυσικά, αν κούτσι είναι κούτσι, θα την πηγαίνω στο γιατρό. Αλλά το ξέρω ότι είναι drama queen και ότι το παίζει αν μπορεί και μετά είναι μια χαρά. Οπότε η κυρία να λέει όχι, κουτσένει, κουτσένει, κουτσένει. Λέω καθίστε να περιμένουμε να δούμε. Όλοι να με ρωτάνε αν είναι οκ, okay, αν είναι οκ. Okay. Λέω οκ, okay, είναι παιδιά. Απλά είναι drama queen. Οπότε είχαμε δράματα στο πάρκο σήμερα. Μετά ήταν μια χαρά, έτρεχε εκεί, έπαιζε. Βγάζει όλη την ενέργεια τώρα που δεν πάει συχνά στο πάρκο. Δηλαδή με το που μπήκαμε μέσα να τους χαιρετάει όλους, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί, να πηδάει από εδώ, να πηδάει από εκεί. Άρια, είσαι μία στάρα, αλλά είσαι μία drama queen. Είσαι μία drama queen, δικιά μου drama queen. Τι να την κάνω ρε παιδιά, κοιτάξτε μου σούδι ρε παιδιά. Κοιτάξτε μου σούδι, τη λατρεύω. Και μου βγάζει την ψυχή, είναι γκρινιάρα, είναι drama queen. Από όλα είναι. Αλλά, μία την έχω. Μία την έχω. Σε ποιον παιδί μου αγριεύεις απ' έξω? Δεν είναι κανείς. Στο πύλινο ελαφάκι εκεί που έχουν γίνει κοσμητικό. Δεν ξέρω. Σας αφήνω, πάμε σπίτι και το λέω με το σπίτι. Ήρθα για πεντικιούρ ο κόσμος μου. Έχω αράξει την καρεκλίτσα και θα περιμένω να ελευθερωθεί κάποια κοπέλα γιατί την ολισμπίζει ή να μου κάνει τα νύχια. Δεν αγχώνομαι εδώ. Αφήστε με στην καρεκλίτσα.
Για 2 ώρες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάλι κόκκινα θα τα κάνω όταν είχε το ποδιό μου, λίγο πιο σκούρο από το προηγούμενο που είχα, τα ίδια παντελάκια, τα ίδια παντελάκια. Είμαι βασικιά εγώ, είμαι βασικιά. Παιδιά, γύρισα από τα νύχια, πες να ήμουν κάτω εκεί 2 ώρες, γινόταν ο χαμός. Οπότε περίμενα αρκετά, αλλά δεν έχω τώρα άλλο χρόνο για να κάνω νύχια, σας τα πω. Έκανα αυτό εδώ το χρωματάκι, μια χαρά, μπορντοροδοκόκκινο. Ωραία, είμαι έτοιμη για ύπνο. Το παιδί μου γλύφει τις πατούσες που έχουν πάνω κλούσιο. Καταρχάς, άντε να σας το πω το live το update. Γιατί σας το χρωστάω τόσο καιρό και γιατί για να καταλάβετε λίγο τι παίζει αυτή τη περίοδο, σε αυτή τη φάση, στη ζωή μου. Ό,τι να είναι, εγώ πάλι σαν την Παλαβή, τέλος πάντων. Εδώ βλέπετε 3-4 παλτό, το ένα πάνω στο άλλο, φούτερ. Έχω να μαζέψω μετά ένας χαμός. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα ότι αν ποτέ δούλευα ξανά κάπου, τέλος πάντων θα ήθελα να ήταν, εκτός από το να κάνω μακιγιάζ, θα ήταν να δουλεύω σε εργαστήριο που φτιάχνουν make-up. Λοιπόν, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα λοιπόν. Γενικά έκλεισε πολύ ωραία η προηγούμενη χρονιά. Είμαι στην καινούργια δουλειά εδώ και 1,5 μήνα. Πέρυσι και όλες 1,5 μήνα, σαν χθες είναι. Οπότε ακριβώς αυτό που ήθελα, ακριβώς αυτό μου συνέβη. Δουλεύω λοιπόν πλέον ουσιαστικά σαν cosmetic chemist σε εταιρεία που φτιάχνει καλλιντικά και skin care και make-up κτλ. Εγώ είμαι στο Color Lab, το εργαστήριο που φτιάχνει τα υγρά make-up από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, concealer, rouge, υγρά rouge, foundation, πολλά διαφορετικά προϊόντα από πολλές διαφορετικές εταιρείες. Κάποιες εταιρείες πολύ μεγάλες έχουν δικά τους εργαστήρια. Ακόμα και αν φτιάχνουν πολλά προϊόντα σε δικό τους εργαστήριο, συνήθως συνεργάζονται και με διάφορα άλλα εργαστήρια. Μπορεί δηλαδή μια εταιρεία να φτιάχνει το συγκεκριμένο concealer στη δικιά μας εταιρεία και μετά άλλα της προϊόντα σε άλλη εταιρεία, σε άλλα labs. Δεν σημαίνει ότι μια εταιρεία τα φτιάχνει όλα μόνη της ή τα φτιάχνει όλα σε ένα εργαστήριο. Ανάλογα το προϊόν, ανάλογα. Πολλούς παράγοντες. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι όλα αυτά confidential, όλα αυτά, όχι αυτά που σας λέω, αυτά που δεν μπορώ να σας πω, που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να μιλήσω για το ποιες εταιρείες φτιάχνουμε στο εργαστήριο που δουλεύω κτλ. Για προφανείς λόγους, δεν θα μπορώ π.χ. να σας πω ότι το φτιάχνω το τάδε προϊόν ή οτιδήποτε, οπότε όλα οι πληροφορίες που σας δίνω είναι πολύ γενικές. Σας λέω όμως τι κάνω. Εγώ λατρεύω να κάνω μακιγιάζ. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνω, εκτός από αυτό να κάνω μακιγιάζ, ήταν να ενώσω το background που έχω σαν μηχανικός επιστήμης υλικών, Material Science Engineering, με τα μακιγιάζια. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, με το να είμαι στα εργαστήρια και να φτιάχνω μακιγιάζια. Οπότε ακριβώς αυτό κάνω. Οπότε ναι, είμαι στα εργαστήρια και κάνω formulation σε προϊόντα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έχω ήδη προσαρμοστεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Θεωρώ ότι είμαι καλή σε αυτό, δηλαδή μαθαίνω γρήγορα κτλ. Αυτό όμως τι συνεπάγεται, ότι εγώ δουλεύω κάθε μέρα δουλειά που έχει το 8ωρό της καθημερινά. Οπότε εγώ πολλές φορές, πολλές εβδομάδες τυχαίνει να δουλεύω και 7 μέρες τη βδομάδα. Δηλαδή 5 μέρες να φτιάχνω μακιγιάζια και 2 μέρες το Σαββατοκυριακό να κάνω μακιγιάζ. Γιατί επειδή το αγαπάω πάρα πολύ, δεν θέλω να το αφήσω. Οπότε προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα, να τα κάνω όλα μαζί. Έχει τύχει και πολλές φορές να φύγω από τη δουλειά και να πάω κατευθείαν μετά σε μακιγιάζ και μετά γύρισα σκοτωμένη. Τόμα στο σπίτι, οδηγώντας ώρες. Ευτυχώς γενικά η δουλειά μου δεν απαιτεί πολύ χρόνο, δεν είναι μακριά, οπότε δεν χρειάζεται να οδηγάω ώρες ή να παίρνω τρένα και να τρώω πάρα πολύ χρόνο στο πηγενέλα, αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά τα έχω φτύσει γενικά, προσαρμόζομαι ακόμα
με τα ωράρια κτλ. Ξυπνάω κάθε μέρα στις 6 το πρωί. Μου παίρνει έτσι μία ώρα να ετοιμαστώ, να σηκωθώ, να πάρω τα χάπια, να ταΐσω το παιδί. Και μετά τη βγάζω βόλτα και μετά φεύγω εγώ για τη δουλειά. Και γυρνάω μετά και την πάω πάλι βόλτα και κάνω τον μπανάκι μου και είμαι έτοιμη για ύπνο. Κοιμάμαι αρκετά νωρίς πλέον, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να ξυπνήσω στις 6 το πρωί και να είμαι ok μες την ημέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, νομίζω, σας το είπα κιόλας, είχα και φωτογράφηση. Ναι, βασικά έκανα και το vlog. Είχα και φωτογράφηση, είχα και ραντεβού. Είχα και την επόμενη μέρα πάλι ραντεβού. Δηλαδή, ήμουνα, ευτυχώς όμως τη Δευτέρα δεν δουλεύαμε γιατί ήταν Martin Luther King Day. Οπότε ήμασταν off από τη δουλειά, οπότε τη Δευτέρα λίγο κάπως έκατσα. Τι έκατσα, μαγείρεψα, καθάρισα κτλ. Κτλ. Δεν έκατσα. Οπότε τα έχω λίγο φτύσει και συνάμα με όλα αυτά προσπαθώ και να είμαι συνεπής και με εσάς. Προσπαθώ να σας έχω βίντεο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα. Νομίζω πως πια μου είναι αδύνατο. Όχι ότι δεν θα γίνει ποτέ. Μπορεί να έχω κάποια όρεξη κάποια στιγμή και χρόνο και να γυρίσω κάποια βίντεο και να σας ανεβάσω και κάποιες Τετάρτες, αλλά την Κυριακή θα προσπαθήσω να την τηρήσω, να την κρατήσω με νύχια και με δόντια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σήμερα είναι Σάββατο και αντί εγώ να χαλαρώσω, έχω πάει ήδη το παιδί στο πάρκο, έκανα τα νύχια μου να χαλάρωσε, παραχαλάρωσε, η αλήθεια είναι, 2 ώρες εκεί. Και τώρα σας γυρνάω το βλογκάκι αυτό. Έχω να κάνω 1000 πράγματα, να μαζέψω, να τακτοποιήσω, να μαγειρέψω, γιατί έχω, προσπαθώ πάρα πολύ να κάνω meal prep για την εβδομάδα, να φτιάξω δηλαδή τα ταπεράκια μου για να τρώω στη δουλειά, μαγειρευτό φαγητό, έχω μειώσει πάρα πολύ τα fast food και τα απ' έξω και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Επίσης, επειδή ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, γυρνάω σπίτι, τρώω πολύ νωρίς, απογευματινό ή βραδινό συνήθως, οπότε το fasting μου το ψιλοτηρώ, θα αρχίσω να το τηρώ πιο συγκεκριμένα από την επόμενη εβδομάδα, είπα στον εαυτό μου, και ήδη το κάνω. Γενικά να ξέρετε ότι το fasting όταν έχεις θυροειδή δεν πρέπει να μένεις πάνω από 16 ώρες νηστικός, δηλαδή το one meal per day, το ένα γεύμα την ημέρα δεν ενδείκνεται αν έχεις θυροειδή. Οπότε εγώ νομίζω το 14-10 θα κάνω για αρχή και ίσως μετά 16-8. Αν και ήδη σας λέω το κάνω, το 14-10 το κάνω. Το κάνω ήδη, ειδικά με τη δουλειά, γιατί ξυπνάω 6 το πρωί, θα φάω μετά τις 7.30 και μετά θα φάω γύρω στις 5 και μετά δεν ξανατρώω συνήθως. Οπότε το κάνω ήδη. Συνεχίζω και πίνω τον καφέ μου με στέβια εδώ και μήνες από τότε που σας είχα κάνει το βίντεο. Γενικά ναι, έχω κάνει κάποιες βελτιώσεις. Και με το ότι κάθε μέρα στη δουλειά παίρνω το φαγητό μου και τρώω, εκεί πέρα έχω σωθεί γιατί έχω κόψει πολύ το delivery, πολύ. Ναι, τα Σαββατοκύριακα είμαι πιο free, παραγγέλνω κτλ. Κτλ. Την αρχή στη δουλειά έπαιρνα ένα snack. Δηλαδή έκανα γιαουρτάκι, μήλο, μπανάνα και τα δύο μαζί, δηλαδή μήλο, μπανάνα και το γιαούρτι όλο μαζί. Και γύρναχα εκεί 4.30-5 η ώρα και έτρωγα εδώ το κυρίως μεσημεριανό βραδινό μου και μετά δεν ξανά έτρωγα. Τώρα έχω αρχίσει και παίρνω μεσημεριανό κανονικό στη δουλειά και μετά τρώω κάτι πιο ελαφρύ όταν γυρνάω. Θα δω πώς με βολεύει βέβαια αυτό. Από άποψη διατροφής και από άποψη διατροφής, όχι διατροφής, είναι από άποψη τέτοιο και fasting πώς θα το κάνω. Σας έχω ξαναπεί, δεν είναι ο σκοπός μου να χάσω κιλά αυτή τη στιγμή. Είναι να αλλάξω λίγο τις συνήθειές μου και το θέμα δουλειάς, εννοώ δουλειάς και πριν δούλευα, αλλά δεν ήμουν κάθε μέρα να έχω το ίδιο πρόγραμμα, την ίδια ρουτίνα. Βοηθάει η ρουτίνα και στις διατροφικές συνήθειες. Καταρχάς δεν κοιμάμαι πια 2 και 3 ώρα τη νύχτα και να πεινάω και να τρώω μέσα στη νύχτα γιατί με κόβει η πείνα. Κοιμάμαι αρκετά νωρίς, έχει τύχει να με πάρει και ύπνος 8.30 ώρα το βράδυ. Δηλαδή τύπου 8.30 ώρα δεν κοιμάμουν ούτε στον υπηαγωγείο, παιδιά, για να καταλάβετε τι κούραση με διακατέχει γενικότερα. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα συγκινηθώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω αυτά
που μου αρέσουν. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτι με ρώτησε η μάνα μου, ξέρω εγώ, πόσα λεφτά πήρα σε μια φωτογράφηση κάτι και μου λέει, τουλάχιστον μου λέει, αφού ταλαιπωρείσαι που ταλαιπωρείσαι να βγάζεις και λεφτά. Και εννοούσε ταλαιπωρούμε ότι και καλά έχω την κανονική δουλειά, έχω τη δουλειά τη full time job και συνεχίζω και κάνω και μακιγιάζ όσο πιο πολύ μπορώ. Και της λέω, μαμά, δεν ταλαιπωρούμε όταν κάνω μακιγιάζ και πραγματικά δεν ταλαιπωρούμε ούτε με το μακιγιάζ ούτε με το να στα εργαστήρια όλη μέρα και να φτιάχνω προϊόντα, make-up. Είναι αυτό ακριβώς που ήθελα να κάνω και επειδή ακριβώς είναι αυτό που ήθελα να κάνω, έχω το κουράγιο και τη δύναμη και τη θέληση να τα κάνω όλα, γιατί μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων που κάνω στη ζωή μου αυτό που θέλω να κάνω. Δεν θα μπορούσα εγώ σε καμία περίπτωση ούτε με την ιδιοσυγκρασία που έχω σαν άνθρωπος, ναι, ούτε με το χαρακτήρα μου, να είμαι σε μία μίζερη θέση, σίγουρη, τύπου δημόσιο ή κάτι, μήνες μπαίνει, μήνες βγαίνει που λένε οι γονείς. Δεν μπορώ εγώ, δεν είμαι τέτοιο στυλ. Μπορεί να ξεπατώνομαι πια, δηλαδή είδατε πέρυσι με κράζατε πολύ σε βίντεο και δεν καταλαβαίνω τι κάνεις και πώς συντηρείς τη ζωή σου στην Αμερική. Είδατε ότι δεν είναι όλες οι περίοδοι ίδιες. Είχα το προνόμιο και την άνεση πέρυσι να κάθομαι και να δουλεύω όποτε γουστάρω και να αναλαμβάνω δουλειές που γουστάρω. Άλλαξαν τα δεδομένα και τώρα κάνω δύο δουλειές και δουλεύω πολλές φορές 7 μέρες τη βδομάδα. Και είμαι μια χαρά, δηλαδή μου αρέσει αυτό που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Νιώθω ότι έπρεπε να σας το ανακοινώσω, δεν μπορούσα να σας το ανακοινώσω από την πρώτη βδομάδα στη νέα δουλειά. Ένιωθα ότι έπρεπε λίγο έτσι να εγκληματιστώ για να σας το πω, αν και ίσως το έχετε καταλάβει γιατί ανεβάζω κανένα story με τη ρόμπα μου εκεί την εργαστηριακή. Σας ανεβάζω εκεί story με χημίες και τέτοια. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας δείξω παραπάνω πράγματα, δηλαδή να σας δείξω τι προϊόντα ακριβώς φτιάχνω. Να σας πω για ποιες εταιρείες τα φτιάχνω, δεν μπορώ. Και είναι λογικό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η δουλειά, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και που ξέρετε, μπορεί μια μέρα στο μέλλον, αν πάει καλά και το κανάλι, να φτιάξω τα δικά μου προϊόντα. Και να φτιάξω τα δικά μου προϊόντα εννοώντας όχι απλά να βάλω μια ταμπέλα ότι είναι, ξέρω εγώ, Vea Back. Τα δικά μου προϊόντα τύπου με χημικό εμένα, from scratch που λέμε εδώ στην Αμερική, από την αρχή, όλη τη φόρμουλα και όλο το προϊόν δικό μου. Δεν ξέρω αν θα είναι make-up, αν θα είναι skincare, αν θα είναι κάτι από τα δύο, αν δεν θα είναι τίποτα, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Στο πολύ μέλλον μπορεί να φτιάξω κάποια στιγμή και τα δικά μου προϊόντα, τα δικά μου. Όλα από μένα και όλα να περνάνε από το χέρι μου και πόσο τέλειο θα ήταν αυτό. Να φτιάξω κάτι εγώ, να είναι το δικό μου προϊόν από πάσα άποψη. Μ' αρέσει αυτή η νέα αρχή, γνώρισα καινούριο κόσμο, με διαφορετικά background, με background engineering, χημικούς, ξεκάθαρα χημικούς. Δουλεύω μαζί με κοπέλες που έχουν σπουδάσει ακριβώς cosmetic science και από chemical engineering. Μια άλλη κοπέλα που έφυγε ήταν και αυτή είχε τελειώσει material science και δούλευε και αυτή σαν χημικός μετά. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι και άλλοι make-up artists στην εταιρεία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Είναι ωραίο να βλέπεις και την παραγωγή. Ξέρετε αυτά τα ωραία μηχανήματα, τα satisfying που γεμίζουν προϊόντα κτλ. Γενικά, δεν ξέρω, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Δηλαδή, πόσο πιο σαφής να γίνω. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Είμαι περικυκλωμένη από make-up, από πάσα άποψη. Κάνω make-up, φτιάχνω make-up, κάνω, ναι, όλο, παντού. Οπότε ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου και το καινούριο μου ξεκίνημα και την αλλαγή αυτή στη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να τα συντονίζω όλα και να τα καταφέρνω όλα, αλλά είναι όλα αυτά που κάνω στην παρούσα φάση πράγματα που μου αρέσουν να τα κάνω, που δεν αναγκάζομαι να τα κάνω. Ναι, είναι όλα και το YouTube. Και το να κάνω make-up και το να φτιάχνω make-up είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή ήταν άπιαστα όνειρα και όλα έχουν πάρει το δρόμο τους ξαφνικά, έτσι το να φέρνει τ' άλλο.
Και μπαίνουν όλα μαζί έτσι συνδυαστικά και είναι όλα ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Οπότε, αχ, συγκινούμε. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου γι' αυτό. Χαίρομαι που οι γονείς μου με στηρίζουν πάντα και σε περιόδους που μπορεί να μην δούλευα και οικονομικά και γενικά. Δεν με στηρίζουν πάντα με την έννοια ότι «Α, θα γίνεις make-up artist, τέλεια, γίνε και εμείς μαζί σου». Όχι, φρίκι φάγανε όταν τους το ανακοίνωσα. Και επειδή ήμουν και άφραγγη τότε, έπρεπε ο μπαμπάς μου να πληρώσει τη σχολή του μακιγιάζ. Και είχαν φρικάρει τότε, ουρλιάζανε. Γιατί είναι κλασική, δεν τους αδικώ. Εντάξει, τους αδικώ, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνω ότι είναι μια γενιά τελείως άλλη, που το να κάνεις make-up, μαλλιά, νύχια και τα λοιπά, τους φαίνεται decadence και όλες αυτές οι παπαριές. Αλλά νομίζω ότι δικαιώθηκα. Νομίζω ότι δικαιώθηκα. Ζηλεύω τον κόσμο που είναι, ας πούμε, στο σχολείο και έχει ένα όνειρο και ξέρει τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Εγώ δεν ήμουν από αυτά τα παιδιά και ούτε φίλες μου. Δηλαδή, που ήταν και πολύ πιο καλές μαθήτριες από μένα. Όχι ότι εγώ ήμουν κακή μαθήτρια, αλλά δεν ήμουν μαθήτρια του 20. Οπότε διάβαζα μια ζωή ότι γούσταρα. Ήμουν μαθήτρια τύπου του 17. Έξυπνη μεν, αλλά πολύ εγώ γλωσσού και πολύ αντιδραστική. Και άμα δεν πήγαινε τον καθηγητή, δεν διάβαζε ούτε το μάθημά του. Τέλος πάντων. Πολύ καλή στα μαθηματικά και σε όλες αυτές τις θετικές επιστήμες. Ανέκαθεν, επιμένω μάθημα τα μαθηματικά κτλ. Οπότε δεν ήμουν ένα παιδί που ήξερε τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Είχα και του κόσμου τις ψυχολογικές αναποδιές και με τις Πανελλήνιες και όλα αυτά. Ήμουν στα ψυχολογία μου στα Τάρταρα. Οπότε δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω, ναι, τέλος πάντων κάπου θα πέρναγα σε κάποια τέτοια σχολή αντίστοιχη, μαθηματικό ήθελα και τέτοια. Πέρασε επιστήμη λοιπόν στην Πάτρα, την τελείωσα τη σχολή μου και δεν είναι ότι δεν μ' άρεσε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω σαν τομέα. Το καλό με το engineering βέβαια είναι ότι όταν σπουδάζεις μηχανικός έχεις τόσο διευρυμένη γνώση που έχεις κάνει πολύ μαθηματικά, πολύ φυσική, πολύ χημεία, πολύ βιολογία, πολύ όλα, μέχρι προγραμματισμό, coding κάναμε. Τα πάντα έχεις κάνει, λίγο απ' όλα, οπότε μετά μπορείς να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Οπότε εγώ σκεφτόμουν πάρα πολύ να κάνω μεταπτυχιακό, το έχω σκεφτεί πολλές φορές, δεν ξέρω αν είχα το κουράγιο βέβαια να πάω να ξαναδιαβάσω και αγγλικά να κάνω μεταπτυχιακό ακριβώς σε cosmetic chemistry. Ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω σε μεταπτυχιακό, αλλά από τη στιγμή που μπήκα στην εταιρεία δεν νομίζω πως μου χρειάζεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήθελα να κάνω. Χαίρομαι που βρήκα έστω και σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάνω τώρα 5 χρόνια, 4-5 χρόνια make-up. Δηλαδή, στα 27 μου, θα γίνω 32 τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, στα 26-27 μου, εγώ βρήκα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Οπότε, να ξέρετε ότι δεν είναι ποτέ αργά. Άμα έχετε όνειρα, κυνηγήστε τα. Και το κανάλι ήθελα να το ανοίξω εδώ και 6-7 χρόνια. Και το άνοιξα πριν 2 χρόνια ακριβώς. Ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγείς τα όνειρά σου, να πας αντίθετα στο κατεστημένο. Σας είπα, όταν είπα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω μακιγιάζ, φρίκαραν και νομίζω ότι δεν το πιστεύουν ακόμα ότι εγώ το κυνηγάω τόσο πολύ και μόνη μου και ολομόναχη στην Αμερική, γιατί δεν με βοήθησε κανείς με το θέμα μακιγιάζ, είναι όλο εγώ. Και φυσικά, κόσμη μου, την ώρα που σας μίλησα έτσι ωραία ωραία και σας έλεγα το life update μου κτλ. Κλείνει η κάμερα από μπαταρία, τη βάζω να φορτίσει, έπλυνα τα πιάτα, μετά το κόψα στον ύπνο, η ώρα είναι 9 παρα 20, τέλεια, σηκώθηκα μετακόπων και βαζάνων, δεν ήθελα με τίποτα να σηκώθω, δεν κινήθηκα καθόλου καλά χθες το βράδυ, γιατί γύρισα από τη δουλειά και ήμουν κουρασμένη και με πήρε ο ύπνος κατά τις 10 και ξύπνησα στις 3, έπιασα το ψιλικοκό με τη φίλη μου από Αθήνα, από Ελλάδα. Κοιμήθηκα πάλι 5-6 ώρα το πρωί. Μετά δεν μπορούσαμε τίποτα να σηκωθώ. Σηκώθηκα για να πάω το παιδί στο πάρκο κτλ. Τώρα βλέπετε το μαλλί μου βρεγμένο, διότι σηκώθηκα και έχω βάλει το όλα πλεξτό 0, εδώ στις άκρες κυρίως, και για προετοιμασία. Και σε λίγο θα πάω να βάλω μάσκα και όλα πλεξ για να λουστώ σε καμιά ωρίτσα. Και τι σας έλεγα λοιπόν πριν.
ούτε που θυμάμαι. Σας έλεγα και για τη δουλειά, σας έλεγα ότι εγώ δεν ήμουν ένα παιδί που ήξερα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, οπότε μου πήρε χρόνια να βρω κάτι που να μου αρέσει πάρα πολύ και να θέλω να το κάνω όντως. Όταν ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω μακιγιάζ, φρίκαραν. Επίσης, η κατάσταση με την Αμερική είναι λίγο τέτοιο για μένα, δηλαδή ήξερα ότι εγώ αφού τελειώσω το πανεπιστήμιο στην Πάτρα θα έρθω στην Αμερική. Δεν ήθελα όμως τότε να έρθω στην Αμερική. Είχα και την toxic, είχα και τα παρεδώσε μου, τα toxic που σας έχω πει και σας έχω ξαναπεί. Και δεν ήθελα, υπέφερα εδώ πέρα. Ήθελα απλά να είμαι στην Ελλάδα, ειδικά εκείνη την περίοδο. Οπότε ο μόνος μου καημός ήταν να γυρίσω πίσω. Άλλαξαν τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου, όχι. Άλλαξαν τα δεδομένα, γενικότερα, μεγάλωσα, ωρίμασα, όλα, άλλαξαν όλα. Οπότε τώρα δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Αλλά όλο το διάστημα που εγώ ήμουν εδώ πέρα και ήθελα να γυρίσω πίσω, δεν ήθελα να βρω μία σοβαρή δουλειά. Σοβαρή δουλειά εγώ αποκαλώ την κλασική δουλειά τύπου 9 to 5. Όχι ότι άλλες είναι ασόβαρες δουλειές. Το λέω εντός εισαγωγικών το σοβαρή δουλειά. Δουλειά που να με κρατάει ρε παιδί μου σε ένα μέρος. Δηλαδή full time job που δεν μπορώ να κουνήσω ρούπι. Αυτό λέω, όχι θεωρώ, λέω εγώ σοβαρή δουλειά. Δεν ήθελα να βρω μια δουλειά ούτε στον τομέα μου, σε αυτό που σπούδασα, material science, ούτε, ναι, μια δουλειά corporate που θα με κρατάει εδώ πέρα στη χώρα με το στανιό. Ήθελα να μπορώ να πηγαίνω πίσω συχνά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οπότε έκανα babysitting για 2-2,5 χρόνια το κοριτσάκι μου. Πάλι δηλαδή επέλεξα να κάνω κάτι που μου αρέσει, να ασχοληθώ με παιδιά για να σκοτώνω το χρόνο μου εδώ πέρα και να βγάζω και ένα χαρτζιλίκι. Μετά έρθε στη ζωή μου το μακιγιάζ που, ναι, σας είπα, οι γονείς μου δεν πέταγαν τη σκούφια τους γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά μου πλήρωσαν το σχολείο του μακιγιάζ που τότε ήμουν άφερη και δύνατον με τα λεφτά που έβγαζα από το babysitting να πληρώσω το σχολείο του μακιγιάζ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά άρχισε τσίκι τσίκι την καριέρα μου με μεγάλη προσπάθεια. Μετά έσκασε ο COVID και πήγαν όλα άκλαυτα και προσπάθησα πάρα πολύ για να καταφέρω ό,τι έχω καταφέρει, για να κάνω τις δουλειές που έχω κάνει και όλα αυτά και όλα αυτά. Το έχω κυνηγήσει αρκετά. Οπότε τι ήθελα να σας πω, ότι εγώ βρήκα αυτό που αγαπάω και αυτό που θέλω να κάνω και που με ευχαριστεί, ο τομέας δηλαδή που με ευχαριστεί, γιατί όπως βλέπετε σε αυτό το τομέα των cosmetics το έχω πιάσει από όλες τις πλευρές. Το βρήκα στα 27 μου. Δεν είναι ποτέ αργά να κυνηγήσεις το όνειρό σου, να κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί, να το δοκιμάσεις. Μπορεί να μην σ' αρέσει την πορεία, αλλά αν έχετε κάτι που σας τριβιλίζει, που σας τρώει το μυαλό και λες μωρέ πάντα ήθελα να το κάνω αυτό αλλά δεν το έκανα, κάντο. Μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να δουλεύεις σε κάτι που σ' αρέσει. Αλλιώς είσαι μίζερος, είσαι μόνιμα κουρασμένος. Καλά, εγώ γενικά γκρινιάζω συνέχεια, είμαι γκρινιάρα γενικά. Ακούτε να γκρινιάζω ότι είμαι κουρασμένη και τώρα, αλλά καμία σχέση. Είναι πιο πολύ ψυχολογική η κούραση όταν κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει, όταν δουλεύεις σε κάτι που δεν σου αρέσει. Γενικά, το καταλαβαίνω ότι αν υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα, κάνεις ό,τι δουλειά να είναι για να ζήσεις, να πληρώσεις τα νίκια σου κτλ. Αλλά αν έχεις από κάπου στήριξη ή κάποιον δικό σου που μπορεί να σε βοηθήσει να κυνηγήσεις το όνειρό σου, κυνήγα το, ρε παιδάκι μου. Έχουμε σε πολλούς τομείς κακή νοοτροπία σαν λαός. Δηλαδή θέλουμε τη σιγουριά της μιας θέσης με το μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και οι 9 στους 10 είναι δυστυχισμένοι με τη δουλειά που κάνουν. Επίσης οι 9 στους 10 είναι δυστυχισμένοι στη σχέση που βρίσκονται, στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει και πάει λέγοντας, γιατί όλα τα κάναμε με τα κουτάκια του πρέπει, με το πρέπει να παντρευτώ στην τάδη ηλικία, να κάνω παιδιά στην τάδη ηλικία, να βρω τη δουλειά που απλά θα πηγαίνω κάθε μέρα και θα βρίζω, ωραία γαμότο έχω να πάω και σήμερα στη δουλειά κτλ. Εγώ ξυπνάω και χαίρομαι να πηγαίνω στη δουλειά. Προφανέστατα δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, προφανέστατα
Και σε μακιγιάζ πολλές φορές, λέω, πω ρε γαμό, το έχω να οδηγήσω 2 ώρες. Αλλά όταν βλέπω τον πελάτη μου έτοιμο, βαμμένο, όταν βλέπω το μοντέλο μου να περπατάει το runway με το μακιγιάζ μου πάνω, όταν παίρνω φωτογραφίες από φωτογραφίες και λέω, αυτό το μακιγιάζ το έκανα εγώ, νιώθω τόση ευχαρίστηση και τόση περηφάνεια και τόση αγαλίαση στην ψυχούλα μου, που αυτό δεν θα το εκλάμβανα ποτέ από μια δουλειά που θα θέλανε ιδανικά οι γονείς μου να έχω. Οπότε κάντε ό,τι σας λέει η ψυχούλα σας σε όλους τους τομείς. Σπάστε τα στερεότυπα. Δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι κτλ. Κτλ. Ή να έχουμε μια καψερή θεσούλα στο δημόσιο και να είμαστε μίζεροι όλη μας τη ζωή. Μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος με τη θέση του, τη μίζερη στο δημόσιο. Με γεια του, με χαρά του. Αν είναι. Εγώ πάω πάσο. Δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ μιλάω τώρα για μένα. Μιλάω για μένα και πώς βλέπω εγώ τριγύρω μου τον κόσμο και τον εαυτό μου σε αντίστοιχη περίπτωση. Ζήστε για σας, το λέω και το ξαναλέω, σε όλους τους τομείς έχει να κάνει αυτό. Στο αν θα κάνεις δίαιτα, στο πώς θα είναι το σώμα σου, στο ποιον θα έχεις στη ζωή σου και αν θα έχεις κάποιον στη ζωή σου, στο πότε θα κάνεις οικογένεια, αν θα κάνεις οικογένεια, στο τι δουλειά θα κάνεις, όλα αυτά. Μια ζωή την έχουμε, πρέπει να τη ζούμε με τρόπο που να μας ευχαριστεί. Και μπορεί κάποιοι τομείς να μην πηγαίνουν καλά στην πρώτη φάση, κάποιοι άλλοι θα πάνε και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Εμένα σε αυτή τη φάση τα εργασιακά μου, η δουλειά μου και τα λοιπά έχουν πάρει ένα πολύ θετικό δρόμο και νομίζω ότι σιγά σιγά θα φτιάξουν όλα. Αυτά. Τώρα θα πάω να βάλω μάσκα και όλα που λέξω. Ίσως σας πάρω μέσα στο μπάνιο. Και μετά λέτε να μαγειρέψω, δεν νομίζω να μαγειρέψω σήμερα. Το κάνω αύριο το χοιρινό με τις πατάτες για να παίρνω φαΐ στη δουλειά. Είμαι κομμάτια, σπασμένο οράματα στα δικά σου μάτια. Είχα καιρό να κοιμηθώ. Μόνο τη Σαββατοκύριακο πια κοιμάμαι αυτό το απογευματινό μου, τον ύπνο, τον τέτοιο. Περιττό να σας πω ότι κάποια από τα χριστουγεννιάτικα πράγματα είναι ακόμα εδώ έτσι. Διότι το μόνο που κάνω κάθε βράδυ είναι να γυρίζω σπίτι, να βγάζω το παιδί βόλτα, να πετάω τα ρούχα μου, να κάνω μπάνιο και να ξαπλώνω. Οπότε δεν κάνω τίποτα άλλο. Ό,τι κάνω, ό,τι προλάβω να κάνω είναι το Σαββατοκύριακο. Να φέρω λίγο το σπίτι σε μια κανονική κατάσταση. Το δέντρο και η άλλη κούτα με τα χριστουγεννιάτικα πάλι εδώ κάτω μέσα στο σαλόνι. Ναι, τέλειο. Επίσης μου στείλε η Ordinary αυτό το serum, το Multipeptide HA Serum. Και λέω, τι ωραία, καινούριο serum από την Ordinary. Τελικά είναι το μπουφέ. Το αλλάξανε όνομα. Τώρα να αλλάξανε και κάποια από τα συστατικά. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πιο πολλά προϊόντα, δεν ξέρω. Πάντως, ο λόγος που δεν πρότεινα εγώ το μπουφέ, γενικά και στο βίντεο με την Ordinary, που αν δεν το έχετε δει να πάτε να το δείτε, είναι αυτός, ότι το μπουφέ δεν συνδυάζεται με πολλά προϊόντα μαζί, οπότε είναι λίγο δεσμευτικό. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ την Ordinary που μου το έστειλε. Ίσως το χρησιμοποιήσω, ίσως το δώσω, θα δω. Πάντως, άλλαξε όνομα του μπουφέ, να ξέρετε, έγινε αυτό. Θα σας πω ότι έπαθα με το αυτοκίνητο πάλι. Γενικά το Φιατάκι, ρε παιδί μου, καλό, τρισχαριτωμένο, πανέμορφο, το αγαπώ, μικρό, cute, το παρκάρω παντού, αλλά βγάζει του κόσμου τα προβλήματα. Επίσης, επειδή είναι μεταχειρισμένο, δεν ξέρεις τι σκατά έχει πάθει στον προηγούμενο, δεν ξέρεις τι σκατά μπορεί να σου βγάλει κτλ. Κτλ. Το πήραμε κι εμείς λίγο γουρούνι στο σακί πριν 1,5 χρόνο, οπότε η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Να σας πω ότι στραβό μου συνέβη και τώρα. Πήγα λοιπόν στον γκαράζ της δουλειάς μου να πάρω το αυτοκίνητο για να φύγω. Αφήνω πάντα πάνω το κλειδί, γιατί το γκαράζ έτσι το παρκάρουν το ένα μπροστά στο άλλο κτλ. Κτλ. Σε περίπτωση που κλείνω κάποιον να το μεταφέρουν κτλ. Κτλ. Οπότε όταν κατέβηκα να το πάρω, ήταν όντως λίγο παραδίπλα, το είχα να μεταφέρει. Μέχρι στιγμής δεν μου είχε εμφανιστεί ποτέ κανένα πρόβλημα όταν το άφηνα το κλειδί πάνω και μου το μετέφερε ο άνθρωπος κάτω. Τέλος πάντων, και πάω να φύγω. Καταλαβαίνω ότι το τιμόνι είναι πολύ σκληρό. Γκαράζ της δουλειάς είναι υπόγειο φυσικά, οπότε πάω να βγω σε κεντρικό δρόμο μεγάλο, με πολλή ροή αυτοκινήτων, και με αφήνει κάποιος να στρίψω και δεν μπορούσα να στρίψω. Είχα μείνει στη μέση του δρόμου, είχα κλείσει το δρόμο, το τιμόνι μου δεν έστριβε, έστριψα με τα χίλια ζόρια, βαλατώσει δύναμη, έπαθα εγκεφαλικό.
Μετά στην πορεία πήγαινε μια χαρά το τιμόνι, όταν είχα ταχύτητα μέσα δηλαδή και στην ευθεία και μια χαρά ελάφρενε πάλι. Μετά όταν σταμάταγα σε φανάρι και άναβα φλάς πήγε να στρίψω και τα λοιπά και τα λοιπά, πάθαινε πάλι κοκομπλόκο και δεν έστριβε με τίποτα. Έφτασα με τα χίλια ζόρια σπίτι, πάω να παρκάρω στο πάρκινγκ που έχω νοικιάσει κοντά στο σπίτι μου, να μην μπορώ με τίποτα. Να έκανα 3.000 μανούβρες, το τιμόνι να μην γυρνάει με τίποτα και έβαλα τα κλάματα, έπαθα τέτοιο, γιατί οδηγάω η Έρμη πόσο πια, 13 χρόνια, 12, ούτε θυμάμαι. Όλα αυτά τα κουλά μου έχουν συμβεί με αυτό το αυτοκίνητο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ποτέ δεν έχω ξαναπάθει τέτοια κουλά, ποτέ δεν ήξερα ότι μπορείς να πάθεις τέτοια κουλά. Και γενικά από αυτοκίνητα δεν ξέρω και πολλά, ξέρω μόνο να το οδηγά. Το άλλο που είχα πάθει το κοκομπλόκο με τα φρένα τις προάλλες, δεν μου λέω what the fuck. Και αυτό τώρα πάλι εγκεφαλικό, περίεργα πράγματα. Πήγα μαζί με το θείο μου στο συνεργείο, το κουτσό έφτιαξε ο άνθρωπος, τώρα το πήρα πίσω το αυτοκίνητό μου, μέχρι στιγμής είναι ψηλό okay. Το νιώθω λίγο κάπως, αλλά καμία σχέση με εκείνο το χάλι. Μου είπε και ο άνθρωπος ότι το έφτιαξα προσωρινά, δεν ξέρω τι έκανε, και ότι αν το ξαναπάθει θα θέλει έλεγχο όλο το σύστημα που θα πάει τύπου 2-3 χιλιάδες. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα αρχίσω να σκέφτομαι σοβαρά ότι χρειάζομαι καινούριο αυτοκίνητο, κάποια πιο αξιόπιστη μάρκα. Επίσης τώρα που έχω πάρκινγκ νομίζω πως θα μπορούσα άνετα να πάρω πιο μεγάλο αυτοκίνητο. Θα δείξει τι θα γίνει, πάντως είδατε. Μου πάνε γενικά τα πράγματα καλά. Υπάρχουν και αυτές οι αναποδιές έτσι μόνιμα για να μην ηρεμώ, έτσι να μην επαναπαύω με βρε αδερφέ. Και ναι, αυτά. Αγχώθηκα αρκετά και με το αυτοκίνητο πάλι. Λοιπόν, γεια σας και πάλι από το μπάνιο μου. Το οποίο μπάνιο μου είναι τόσο μικρό που μπαίνεις με τη μούρη, βγαίνεις με τον κόλλο. Δεν έχει άλλο εδώ. Είναι τείχος μετά από εδώ. Ίσα-ίσα που χωράω. Εγώ συγκεκριμένα. Λοιπόν, έβαλα που λέτε πρώτα το Olaplex 0 και τώρα θα βρέξω μαλλί, θα βάλω μασκούλα αυτή που έχω τώρα αυτό τον καιρό και το Olaplex το 3. Α, καλά ψήθηκα, την είχα στη μέση τη βρύση και παρόλα αυτά καίει το νερό. Σας είπα, μεγαλείο αυτό στην Αμερική. Ζεστό νερό 24-7, μόνιμα. Το Olaplex θέλει φρυγμένο μαλλί για να λειτουργήσει, ε. Να πω έτσι, να, ναι. Έκανα poll στο Instagram για να δω αν θέλετε βίντεο με ερωτικά δράματα και απαντήσατε το 88% ναι. Η άλλη όχι. Η μάνα μου στο Facebook έγραψε σαν χλαμάρες στο story. Βέβαια, δεν ξέρω αν ξέρει ότι φαίνονται αυτά. Αλλά το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Γενικά η μάνα μου όλο το κανάλι το θεωρεί σαν χλαμάρες. Δεν ψήνεται καθόλου. Επίσης δεν το θεωρεί και φυσικά σοβαρή δουλειά. Όπως και το μακιγιάζ και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε μην τα ξαναλέμε. Κάντε ό,τι γουστάρετε στη ζωή σας. Το εγκρίνουν, δεν το εγκρίνουν, είναι τριγύρω σας. Δεν ζούμε για αυτούς. Ζούμε για μας. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη με τον εαυτό μου που παρόλο που ακούω τα εξαμάξια ακόμη και τώρα, έχω τα κότσια, είχα τα κότσια ακόμα και αργά, γιατί ήθελα σας λέω χρόνια να το κάνω και το έκανα το ρημαδοκάναλο. Δεν το να το κρατήσω και να είμαι συνεπής, με δυσκολεύει πάρα πολύ, ειδικά στην προσαφάς, αλλά το προσπαθώ, το παλεύω. Και κάτι κάνω, κάτι κάνω. Από που λέτε σας έκανα πολλά αν θέλετε ερωτικά δράματα στο Instagram. Γενικά ακολουθήστε με στο Instagram, αν και στο προσωπικό μου προφίλ δεν είμαι πολύ ενεργή. Το παλεύω και εκεί. Σίγουρα στα μακιγιάζ για να προσπαθώ να ανεβάζω συχνά δείγματα της δουλειάς μου. Το προσπαθώ. Το δικό μου το προφίλ έχω πολύ καιρό να ανεβάσω φωτογραφία από το Σικάγο. Όλο και κάτι θα ανεβάσω τις επόμενες μέρες. Πρέπει, επιβάλλεται. Αφού θέλετε ερωτικά δράματα, κόσμε μου, στείλτε μου τα ερωτικά σας δράματα, κόσμε μου. Γιατί αν νομίζατε ότι θα βγάλω τα δικά μου τα ερωτικά δράματα στη φορά, είστε γελασμένοι.
τουλάχιστον έχει ακόμα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι συνέπειες αν έχω βγάλει τα ερωτικά μου δράματα στη φόρα. Οπότε στείλτε μου τα δικά σας να τα σχολιάσω έτσι με τον υπέροχο καυστικό μου τρόπο. Δεν θα πω ονόματα εννοείται. Μην αγχώνεστε, δεν θα δείξω πουθενά ονόματα. Μεταξύ μας είμαστε. Πλάτε ακούστε το δράμα σας, το story σας στο κανάλι. Όπως μου στέλνετε τις ντροπιαστικές ιστορίες πάχους, κάπως έτσι, δεν χρειάζεται κάτω από βίντεο, στείλτε μου σε μήνυμα στο Instagram. Στείλτε βρε αδερφέ και αν μαζέψω ενδιαφέρουσες ιστορίες και τα λοιπά, θα το κάνω το ρημάδι το βίντεο. Θα το κάνω. Ένοχο πιτσικουλίνη, τι κάνεις? Τι κάνεις μωρή drama queen? Ξεσήκωσε το πάρκο σήμερα, παιδιά. Ούρλιαζε, λες και τη σφάζουνε, ούρλιαζε. Λες και τη σφάζουνε, ούρλιαζε, μωρή. Μου βγήκε βεστιτούλα και κακομαθημία. Για να, τα τατάκους μου ήρθανε. Πήρε ουσιαστικά τρία παρόμοια τέτοια. Και καλή μου όρεξη. Έχει μέσα κοτόπουλο, χαλοπίνιο σος, μαρούλι, ντομάτα, τυράκι. Αυτά. Είμαι βασικά, σας έχω ξαναπεί. Ρε, κλαίει γιατί θέλει τάκους. Σ' αφήνω να φάω. Κόσμε μου, εγώ εδώ μοντάρω. Έχω μοντάρει μέχρι το σημείο πριν πάω στο μπάνιο. Να σας δείξω που βάζω όλεπλεξ. Και το βίντεο έχει βγει ήδη 38 λεπτά. Οπότε λέω να σας το κλείσω εδώ το βιντεάκι. Η ώρα είναι 1:00 PM. Εγώ πρέπει να τελειώσω το μοντάζ, να πάω να λουστώ κτλ. Κτλ. Οπότε θα είναι μεγάλη νύχτα και πάλι. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα, μωρέ. Αυτά. Γεια σας. Και στείλτε μου ερωτικά δράματα, ε. Γεια σας. Από μένα και το κορίτσι μου που κοιμάται. Όχι, κάτω από το πάπλωμα. Είναι εσύ και κοιμάται. Γεια σας.